Καλησπέρα και πάλι με ένα ακόμα βιντεάκι, με ένα νέο ακόμα προϊόν που έχω στα χέρια μου. Αυτή τη φορά όχι ένα τηλέφωνο, ένα τάμπλετ. Παρ' όλα αυτά ένα αρκετά ενδιαφέρον τάμπλετ, το Xiaomi Pad 5. Είναι το πρώτο τάμπλετ της εταιρείας που έρχεται επίσημα στη χώρα μας και ένα από τα πρώτα τάμπλετ της Xiaomi γενικότερα. Έχει ξεκινήσει και πολύ εδώ και μερικές ημέρες επίσημα στην ελληνική αγορά. Στα 399 ευρώ είναι η τιμή του για την έκδοση με 128 GB αποθηκευτικού χώρου και 6 GB μνήμης RAM, και για τα χρήματα που κοστίζει είναι γεγονός ότι είναι ένα αρκετά ενδιαφέρον τάμπλετ σε τεχνικά χαρακτηριστικά και όχι μόνο. Έχει μία μεγάλη οθόνη, θα δούμε λεπτομέρειες στη συνέχεια για το πόσο εντυπωσιακό είναι για το είδος του το συγκεκριμένο πάνελ, αρκετά καλές επιδόσεις και μία συνολικά ποιοτική κατασκευή από αλουμίνιο αλλά και πλαστικό. Παραδοσιακά σφραγισμένο στη συσκευασία του, το έχω σε ένα χρώμα που δεν θυμάμαι και θα δω τώρα όταν βρω το αυτοκόλλητο. Λοιπόν, Cosmic Grey ονομάζεται το συγκεκριμένο χρώμα, να δούμε και πώς ακριβώς είναι στην πράξη. Πάμε λοιπόν να ανοίξουμε το κουτί, να δούμε λίγο γρήγορα και τα υπόλοιπα περιεχόμενα και μετά το ίδιο το Pad 5. Μαχαίρι λοιπόν όπως πάντα στο πλάνο, δύο ταινίες ασφαλείας έχει στο πίσω μέρος της συσκευασίας του το Pad 5. Να τις κόψουμε όσο το δυνατόν πιο προσεκτικά γίνεται. Ναι, okay, θα μπορούσα και λίγο καλύτερα, παρόλα αυτά δεν έχει ιδιαίτερη σημασία τώρα αυτό. Λοιπόν, κοπήκανε, εξαφανίζεται το μαχαίρι από το πλάνο, ξαναγυρνάμε τη συσκευασία. Αναφέρει περήφανα, μην το ξεχάσω και θα δούμε στη συνέχεια λεπτομέρειες, αναφέρει περήφανα και την υποστήριξη για το Dolby Vision πρότυπο για HDR περιεχόμενο και Dolby Atmos για διαφορετική λίγο ηχητική εμπειρία σε εφαρμογές και βίντεο που υποστηρίζουν είτε το ένα είτε και τα δύο πρότυπα. Λοιπόν, σχετικά γρήγορα, όσο πιο γρήγορα θα με αφήσει, να ανοίξω τη συσκευασία του Pad 5. Λοιπόν, έλα, μπράβο, το αφήνουμε στην άκρη. Α, πολύ ωραία, το ίδιο το tablet, το οποίο παραδοσιακά όπως και τα περισσότερα προϊόντα της Xiaomi αναφέρει σε μια ζελατίνα. Τα βασικά του χαρακτηριστικά WQHD+, η ανάλυση της οθόνης του στα 2560x1600 pixels συγκεκριμένα και μάλιστα έχει και υψηλό ρυθμό ανανέωσης στα 120Hz, κάτι που σε καμία περίπτωση δεν θεωρείται δεδομένο σε αυτή την κατηγορία τιμής σε ένα tablet και όπως είπαμε με Dolby Vision υποστήριξη. Λοιπόν, 4 στερεοφωνικά ηχεία με Dolby Atmos υποστήριξη και αυτά, τον Snapdragon 860 επεξεργαστή της Qualcomm στο εσωτερικό του και μια σχετικά μεγάλη μπαταρία με χωρητικότητα 8720 mAh και παρότι φορτίζει και λίγο πιο γρήγορα το Pad 5, ο φορτιστής που έχει στη συσκευασία του είναι στα 22,5W όπως αναφέρει και η ζελατίνα. Λοιπόν, πάμε να το πάρουμε λίγο από τη μέση προς το παρόν το ίδιο το tablet και να δούμε τι άλλο περιέχει η συσκευασία αυτή. Ένα μικρό κουτάκι το οποίο έχει μέσα οδηγίες. Μπράβο, άνοιξε και έκλεισε πολύ γρήγορα το συγκεκριμένο κουτί στην άκρη προς το παρόν και πάμε να δούμε τι άλλο έχει από κάτω. Δεύτερο μικρό κουτάκι και εδώ μέσα, εκτός σημαντικού απρόπτου, πρέπει να είναι ο φορτιστής και το καλώδιο. Και ναι, σε ένα USB καλώδιο, USB Type-A σε USB Type-C είναι το καλώδιο που έχει στη συσκευασία και ο ίδιος ο φορτιστής, ο οποίος είναι ένας φορτιστής που έχουμε δει σε πολλά προϊόντα της Xiaomi και ναι, είναι στα 22,5W αυτός που περιλαμβάνεται στη συσκευασία. Λοιπόν, αυτά είναι όλα τα περιεχόμενα, μαζεύω το κουτί και πάμε να δούμε το ίδιο το τάμπλετ. Σε σχεδόν όλα τα τάμπλετ ανεξαρτήτως μεγέθους υπάρχουν μικρές λεπτομέρειες που δείχνουν τον τρόπο με τον οποίο θεωρεί η εταιρεία ότι το έχει σχεδιάσει για να το χρησιμοποιούμε είτε κάθετα είτε οριζόντια. Για το Pad 5 είναι μάλλον ξεκάθαρο και από τη ζελατίνα αυτό, αλλά και από το που είναι τοποθετημένη η μπροστινή κάμερα που θα δούμε στη συνέχεια. Λοιπόν, με το δέοντα σεβασμό να ανοίξω την ζελατίνα. Ναι, να την βγάλω από το ίδιο το tablet. Προφανώς εδώ θα υπάρχει μια εντυπωσιακή αντανάκλαση στο πλάνο από τη μεγάλη του οθόνη. Θα το συνηθίσουμε αυτό και όταν την ανάψω δεν θα φαίνεται τόσο. Λοιπόν, πάμε να το δούμε όμως λίγο εξωτερικά, γιατί είναι πραγματικά εντυπωσιακή κατασκευή, ειδικά για τα χρήματα που κοστίζει. Το πίσω μέρος του
Pad 5 είναι κατασκευασμένο από πλαστικό, το πλαϊνό του μέρος είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο, κάτι που ουσιαστικά είναι αυτό που έχει σημασία, γιατί ένα τάμπλετ πρέπει να έχει τη στιβαρότητα που χρειάζεται ώστε να μην λυγίζει, και εδώ το αλουμινένιο πλαίσιο το προσφέρει αυτό, ένα μικρό αυτοκόλλητο με το serial number του, το οποίο θα προσπαθήσω σχετικά γρήγορα να αφαιρέσω και δεν θα τα καταφέρω γιατί είναι καλά κολλημένο. Πάμε μια δεύτερη προσπάθεια. Όχι, θα το βγάλω στη συνέχεια. Λοιπόν, μία κάμερα στο πίσω μέρος, γιατί δυστυχώς τα tablet μέχρι και σήμερα συνεχίζουν να έχουν κάμερα στο πίσω μέρος τους για κάποιο λόγο, η οποία έχει ανάλυση 13 MP, το λογότυπο της Xiaomi και φυσικά η πιστοποίηση για την εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε tablet όπως το συγκεκριμένο που εισάγεται επίσημα στη χώρα μας. Λοιπόν, τώρα να δούμε περιμετρικά το υπόλοιπο tablet. Έχουμε μία υποδοχή από την οποία φορτίζει το πενάκι, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασή, αλλά υπάρχει κανονικά. Τα δύο πλήκτρα της έντασης, ένα, δύο μικρόφωνα για στερεοφωνικό ήχο και σε εγγραφή βίντεο σίγουρα, για βίντεο κλήσεις βέβαια περισσότερο σε ένα tablet. Λοιπόν, στο πάνω μέρος, power button, ok, και αυτό δείχνει μέχρι ένα σημείο ότι είναι σχεδιασμένο να το χρησιμοποιούμε όρθιο ή μάλλον τέλος πάντων κάθετα. Το Pad 5, συνεχίζουμε. Λοιπόν, power button, τα δύο από τα τέσσερα ηχεία, τα άλλα δύο είναι αντίστοιχα στην δίπλα πλευρά, στην απέναντι μάλλον πλευρά, και έχει και ένα πολύ μικρό λογότυπο που αναφέρει την υποστήριξη για Dolby Vision και Dolby Atmos. Άλλο ένα μικρόφωνο σε αυτό εδώ το σημείο και στην απέναντι πλευρά, USB Type-C θύρα, τέταρτο μικρόφωνο, εντυπωσιακό αυτό, και τα άλλα δύο ηχεία του tablet. Τώρα, αυτές εδώ οι επαφές προφανώς είναι για να μπορούμε να το τοποθετήσουμε σε κάποια βάση που είναι πιθανότατα και πληκτρολόγιο. Δεν υπάρχει προς το παρόν ή τουλάχιστον δεν είναι διαθέσιμη, οπότε πιθανόν να μην είναι τόσο χρήσιμο αυτό. Λοιπόν, πάμε να τα ανάψουμε τώρα, να δούμε για πρώτη φορά και την οθόνη του Pad 5. Η διαγώνιος είναι στις 11 ίντσες, κάτι που σημαίνει ότι και το ίδιο το tablet είναι λίγο μεγαλύτερο από το συνηθισμένο. Βέβαια, το πλαίσιο γύρω από αυτή, εδώ υπάρχει λόγος να μην είναι όσο το δυνατόν μικρότερο, αφού όταν κρατάμε ένα τάμπλετ στα χέρια μας, προφανώς δεν είναι ιδιαίτερα αποδοτικό να κουμπάμε την οθόνη με την παλάμη μας. Λοιπόν, άναψε η οθόνη του Pad 5, θα περάσω τον οδηγό εκκίνησης και θα το δούμε στη συνέχεια να λειτουργεί η μπροστινή κάμερα, και να κλείσω με αυτό τον εξωτερικό σχεδιασμό. Λοιπόν, η μπροστινή κάμερα που είναι σε αυτό εδώ το σημείο έχει 8 MP ανάλυση και σε ένα tablet είναι συνήθως πιο χρήσιμη, αφού μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για βίντεο κλήσεις κάθε είδους. Λοιπόν, προσπερνάω τον οδηγό κίνησης και πάμε να το δούμε να δουλεύει. Έτοιμο λοιπόν για να το χρησιμοποιήσω το Pad 5, και είναι γεγονός ότι η οθόνη του είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή και χρωματικά αλλά και σε φωτεινότητα. Θα δούμε λεπτομέρειες στη συνέχεια. Τώρα, κάτι που διαπίστωσα όσο ολοκληρώνα τον οδηγό εκκίνησης και ξέχασα απλά να αναφέρω νωρίτερα, δεν υπάρχει αισθητήρας αποτυπωμάτων στο Pad 5, όπως και σε πολλά tablet είναι η αλήθεια, κάτι που σημαίνει ότι δύο τρόπους έχουμε για να το έχουμε κλειδωμένο, με κωδικό ή μοτίβο, είτε με την αναγνώριση προσώπου, η οποία ως συνήθως δεν είναι κάτι ιδιαίτερα ασφαλές. Κλείνουμε αυτή την παρένθεση, να πω εδώ ότι το Pad 5, αφού μπω στις ρυθμίσεις, έρχεται με MIUI 12.5.1, okay, δεν έχει ιδιαίτερη σημασία αυτό, και φυσικά με Android 11. Λοιπόν, πάμε τώρα στις ρυθμίσεις της οθόνης, να δούμε τις επιλογές που υπάρχουν. Οι περισσότερες είναι παρόμοιες με αυτές των τηλεφώνων της εταιρείας. Υπάρχει ξεχωριστό Reading Mode που κάνει την οθόνη πιο ξεκούραστη χρωματικά και σε θερμοκρασία χρώματος, για να διαβάζουμε ειδικά σε χώρο με χαμηλότερο επίπεδο φωτισμού. Μπορούμε να αλλάξουμε τη χρωματική της απόδοση. Εδώ για κάποιο λόγο το Pad 5 έρχεται με τη ζωντανή απόδοση προεπιλεγμένη. Θα το γυρίσω στην κανονική και πάμε πίσω. Λοιπόν, ρυθμός ανανέωσης 120 Hz και 60 Hz. Αυτές είναι οι δύο επιλογές που έχει το Pad 5. Δεν φαίνεται να υπάρχει δυνατότητα αυτόματης προσαρμογής της οθόνης, τουλάχιστον όχι σαν επιλογή, και για κάποιο λόγο εδώ απλά αυτό έπρεπε ίσως να το έχει αφαιρέσει η Xiaomi, γιατί είναι ένα tablet, αν και δείχνει περισσότερο το πώς το Android δεν είναι ιδιαίτερα καλά στημένο για τόσο μεγάλες οθόνες. Υπάρχει επιλογή για το τι θα κάνει η οθόνη όταν το έχουμε σε ένα VR headset, κάτι το οποίο προφανώς
δεν τα κάνει ποτέ κανείς με ένα τόσο μεγάλο τάμπλετ. Είπα και στην αρχή του βίντεο ότι η οθόνη του Pad 5 έρχεται με υποστήριξη για προβολή HDR10 και Dolby Vision περιεχόμενο. Εδώ τώρα η εφαρμογή του Netflix που υποστηρίζει το Dolby Vision δεν είναι κάτι που μπορούμε να δούμε εύκολα, αφού εκεί το περιεχόμενο είναι copyrighted και μπορεί να έχουμε ένα πρόβλημα. Πάμε λοιπόν να δούμε το συνηθισμένο μας HDR βίντεο στην οθόνη του Pad 5, να αυξήσουμε και την ένταση του φωτισμού. Σίγουρα εντυπωσιακό το συγκεκριμένο πάνελ και χρωματικά, αλλά και στο πώς προβάλλει HDR περιεχόμενο, ενώ τα 4 ηχεία που ήδη ακούγονται, πάμε να δούμε τη μέγιστη έντασή τους. Αρκετά ικανοποιητική, για να δούμε. Περισσότερο από απλά ικανοποιητική η ένταση είναι και αρκετά υψηλή και αν και δεν αποτυπώνεται καλά αυτό στο βίντεο, έχει και εντυπωσιακό βάθος ή ένα μικρό surround εφέ το Pad 5 στον τρόπο που αναπαράγει τον ήχο. Και πάμε να φύγουμε από το YouTube, πάμε να χαμηλώσουμε λίγο τώρα το φωτισμό της οθόνης. Λοιπόν, το γραφικό περιβάλλον είναι προσαρμοσμένο από τη Xiaomi μέχρι ένα σημείο για την οθόνη ενός tablet. Υπάρχει ένα μικρό dock στο κάτω μέρος για τις εφαρμογές που χρησιμοποιούμε πιο συχνά. Ναι, προφανώς αυτό θυμίζει το iPadOS της Apple, αλλά δεν υπάρχει παρθενογένεση. Όταν κάτι είναι χρήσιμο μπορούν να το εκμεταλλευτούν και άλλες εταιρείες και φυσικά σελίδες με όλες τις εφαρμογές που έχουμε εγκατεστημένες. Προφανώς τώρα το έβγαλε από το κουτί του, δεν υπάρχει κάποια άλλη εφαρμογή αυτή τη στιγμή στο Pad 5. Πάμε λίγο τώρα να δούμε περισσότερες λεπτομέρειες και για το hardware του tablet. Είπαμε στην αρχή του βίντεο, Snapdragon 860 ο επεξεργαστής στο εσωτερικό του, ο οποίος συνεχίζει από πολλές εφαρμογές να αναγνωρίζεται σαν Snapdragon 855 και δεν είναι τυχαίο αυτό, αφού ο 860 είναι μια βελτιωμένη έκδοση του 2-3 σχεδόν πλέον παλαιότερου επεξεργαστή της Qualcomm. Βέβαια, ένας high-end επεξεργαστής αυτού του είδους πολλές φορές έχει πλεονεκτήματα σε σύγκριση με κάποιους νεότερους mid-range επεξεργαστές όπως ο Snapdragon 780G και ο 778G πλέον. 8 πυρήνες επεξεργασίας και εδώ ένας από αυτούς πλησιάζει τα 2,9 GHz στον Snapdragon 860, άλλοι 3 στα 2,4 GHz και οι 4 παραδοσιακά οικονομικότεροι με χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας α55 όταν χρησιμοποιούμε το tablet για απλές καθημερινές εργασίες. Τώρα, μέχρι ένα σημείο τα 6 GB μνήμης RAM δεν είναι λίγα σε ένα tablet και αυτό γιατί στις περισσότερες περιπτώσεις αυτό που χρειάζεται κάποιος είναι να εκτελεί μία ή και δύο εφαρμογές ταυτόχρονα, να διαβάζει κάτι, να χρησιμοποιεί το tablet για να δει βίντεο ή οποιαδήποτε ταινία και δεν είναι τόσο απαραίτητο να έχει μεγαλύτερη μνήμη RAM. Μέχρι και σήμερα δεν υπάρχουν πολλές εφαρμογές και δεν υπάρχουν πολλά είδη χρήσης που να έχει κάποιος ανάγκη περισσότερη διαθέσιμη μνήμη. Η μπαταρία στο εσωτερικό του Pad 5, είπαμε, έχει χωρητικότητα 8.720 mAh και για ένα τάμπλετ το οποίο είναι αρκετά λεπτό και ελαφρύ για μια τόσο μεγάλη συσκευή, η χωρητικότητα αυτή είναι μάλλον ικανοποιητική. Φορτίζει με 33W, ο φορτιστής της συσκευασία του είναι στα 22,5W. Θα δούμε στο αναλυτικό review σε μερικές μέρες και πόσο κρατάει η μπαταρία του στην πράξη και φυσικά το πόσο γρήγορα φορτίζει με τον συγκεκριμένο φορτιστή που δίνει μαζί η Xiaomi. Γρήγορα περιστρέφεται η οθόνη του Pad 5, δεν υπάρχει κάποια καθυστέρηση εδώ, ενδιαφέρον και χρήσιμο και αυτό. Λοιπόν, αυτό είναι μια πρώτη συνολική εικόνα, σίγουρα για τα χρήματα που κοστίζει το Pad 5 έρχεται με πολλά ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά, η οθόνη είναι σίγουρα το σημαντικότερο από αυτά. Δύσκολα μπορεί να βρει κανείς, θα το ξαναπώ, ένα πάνελ στις 11 ίντσες με αυτή την εντυπωσιακά υψηλή ονομαστική ανάλυση και ρυθμό ανανέωσης στα 120Hz, ενώ παρότι ίσως δεν φαίνεται τόσο σημαντικό, υποστήριξη για Dolby Vision περιεχόμενο είναι χρήσιμη σε εφαρμογές όπως το Netflix, αφού πολλές ταινίες πλέον έρχονται με αυτό το πρότυπο και όχι με το HDR10. Σε κάθε περίπτωση υποστηρίζει και τα δύο η οθόνη του Pad 5, ώστε να μπορούμε να την εκμεταλλευτούμε ανάλογα με την εφαρμογή που χρησιμοποιούμε. Αυτά λοιπόν στο συγκεκριμένο βίντεο, θα τα πούμε και πάλι πολύ σύντομα. Καλή συνέχεια!